Με το παρόν σχέδιο νόμου η κυβέρνηση προχωράει, όπως η ίδια λέει και αναφέρει στο σχέδιο νόμου, πρώτον στην ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας σχετικά με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου, προκειμένου να κάνει πιο άμεση και ευκολότερη την έναρξη οικονομικής δραστηριότητας μέσω της σύστασης εταιρείας, και δεύτερον, στην τροποποίηση του πλαισίου λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και της Υπηρεσίας Μιας Τάσης, με στόχο τη βελτίωση εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων μέσα από την ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων και δημοσίευσης πράξεων και στοιχείων στο ΓΕΜΗ. Στην πράξη, συνιστά απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου μέσω της κατάργησης των νόμων, αντίστοιχων νόμων του 16 και του 19, και τη δημιουργία ενός ενιαίου συστηματοποιημένου φιλικότερου, όπως λέει, ρυθμιστικού πλαισίου για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Αυτά λέει η κυβέρνηση. Η γνώμη μας ως ΚΚΕ είναι ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Οδηγία όσο και η τροποποίηση του πλαισίου λειτουργίας του ΓΕΜΗ, πάντα ένα αίτημα των μεγαλεμπόρων, και της υπηρεσίας μιας τάσης αφορά γενικότερα ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας και του κράτους της. Πρόκειται για ρυθμίσεις που εντάσσονται στους στρατηγικούς σχεδιασμούς δημιουργίας συνθήκων και προϋποθέσεων διαμόρφωσης ενός κατάλληλου, πιο φιλικού επενδυτικού κλίματος για τους εχώριους και αλλοδαπούς επιχειρηματικούς ομίλους με παροχές κινήτρων και ευνοϊκών ρυθμίσεων. Άλλωστε, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων στην επιστολή που έστειλε αναφορικά με το σχέδιο νόμου δίνει την κατεύθυνση, επιβεβαιώνοντας τα όσα λέει το ΚΚΕ. Λέει ότι οι υποψήφιες διατάξεις συμβάλλουν στην προώθηση της εμπιστοσύνης στις επιχειρηματικές συναλλαγές, στον εξυγχρονισμό του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την απλοποίηση των διαδικασιών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Δηλαδή, η κυβέρνηση κάνει σινιάλο στους επιχειρηματικούς ομίλους λέγοντάς τους ότι τους ικανοποιεί και τις γενικές και τις ειδικές αξιώσεις, εξασφαλίζοντας χρόνο, χρήμα, επιλογές για τις επενδυτικές τους δραστηριότητες, για να ροκανίσουν ανεμπόδιστα και χωρίς πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες των παχτολώδης εκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, από τους αναπτυξιακούς νόμους, το ζεστό κρατικό χρήμα δηλαδή που θα πέσει. Με λίγα λόγια, διαμορφώνει ένα φιλικό επιχειρηματικό κλίμα ασυδοσίας για τους επενδυτικούς καρχαρίες, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής κερδοφορίας τους. Και εδώ βέβαια η ταύτιση Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, Κινήματος Αλλαγής, ΠΑΣΟΚ, βγάζει μάτι. Είναι στη βάση του εθνικού στόχου που έχει το κεφάλαιο. Άλλωστε, όλα αυτά τα κόμματα συνηγορούν με τις ρυθμίσεις του παρόντος σχεδίου νόμου και τις αντιλαϊκές αντιδραστικές ευρωπαϊκές οδηγίες. Και όλο αυτό γιατί? Γιατί ζητάνε την μονιμοποίηση του υπερμνημονίου του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε οι επιχειρηματικοί όμιλοι να συνεχίσουν να δανείζονται φτηνά με εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεθνείς αγορές, και το αντάλλαγμα για το λαό φυσικά θα είναι τα αντιλαϊκά μέτρα με δεσμεύσεις που το συνοδεύουν, όπως και η βήμα προς βήμα όλο και πιο κοινή δημοσιονομική πολιτική. Φυσικά πρόκειται για ένα στόχο που σηματοδοτεί μόνιμες βαριές θυσίες για το λαό το δικό μας, αλλά και για όλους τους λαούς της Ευρώπης. Στην πράξη δηλαδή, όλες αυτές οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου, οι τροποποιήσεις διατάξεων που προβλέπει, επιλύουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά βάση οι μεγάλες επιχειρήσεις και όχι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, που λόγω της μονοπόλησης της οικονομίας και της μεγάλης αύξησης των δημοσιονομικών βαρών στις σημερινές συνθήκες της κρίσης, βλέπουν τη δραστηριότητά τους να περιορίζεται διαρκώς, να πτωχεύουν, να κλείνουν, να μένουν καταχρεωμένοι. Θα ήταν άλλωστε το πιο σύντομο ανέκδοτο αν κάποιος επιχειρούσε να μας πει ότι η κυβέρνηση με την υπηρεσία μιας τάσης και τις ηλεκτροποιημένες διαδικασίες θέλει να συμβάλλει στην προστασία και στη στήριξη των αυτοαπασχολούμενων ΕΒΕ, των ελεύθερων επαγγελματιών στην εστίαση, στον τουρισμό, στο εμπόριο,
σε άλλους κλάδους, τη στιγμή που βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας και των χρεών εξαιτίας των αντιλαϊκών σας πολιτικών και των τωρινών και των προηγούμενων. Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η φιλομονοπωλιακή πολιτική όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα, ήταν και είναι εχθρική στην ατομική μικρή επιχείρηση. Τις θεωρούν διαρθρωτικό πρόβλημα της καπιταλιστικής οικονομίας και πρέπει πάση θυσία να την απαλλάξουν από αυτήν. Η αντιλαϊκή φορολογία συνεχίζεται, σαν να μην πέρασε μία μέρα. Όπως και πριν την πανδημία, παραμένει το τέλος επιτιδεύματος, η φορολογία από το πρώτο ευρώ, ο έμφυα, οι φορολογικοί συντελεστές στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, ενώ τα περιοριστικά μέτρα, η οικονομική ύφεση, η μείωση εισοδήματος και η καλπάζουσα ακρίβεια επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο την κατάστασή τους. Γι' αυτό και στο σχέδιο νόμου επανακαθορίζονται σημαντικά ζητήματα που θα διευκολύνουν την κυβέρνηση για πιο άγρια φοροπηχτική πολιτική απέναντι στους μικρούς επιχειρηματίες, αφού τώρα θα ενταθεί και το φακέλωμα μέσα από το ΓΕΜΗ. Η καθιέρωση του ΓΕΜΗ, ο παραπέρα εξυγχρονισμός του με το σύστημα διασύνδεσης μητρώων επιχειρήσεων με άλλα αρχεία, εντός και εκτός Ελλάδας, η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων, η ανταλλαγή αρχείων μεταξύ δύο ή περισσότερων πληροφοριακών συστημάτων, η ηλεκτρονική καταχώρηση των διαφόρων στοιχείων των εταιριών στα Μητρώα, κατά την άποψή μας, θα έχει επικίνδυνες εξελίξεις. Και αυτό γιατί καταργεί κάθε απόρριτο, συνιστά φακέλωμα και θα διευκολύνει την κυβέρνηση σε μια πιο άγρια φοροπηχτική πολιτική απέναντι στους μικρούς. Αυτή η διαλειτουργικότητα θέτει δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικά και επαγγελματικά δεδομένα, στη διάθεση των επιχειρηματικών ομίλων, καταργεί, αλλάζει, ανατρέπει δεκάδες ρυθμίσεις προηγούμενων νόμων, όπως όλες οι διαδικασίες και οι τεχνικές λεπτομέρειες για τη συνεργασία των υπηρεσιών μιας τάσης που θα καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση. Οι δε διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας που ενσωματώνεται προσαρμόζονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία μιας τάσης για τη σύσταση των εταιριών και στο ΓΕΜΗ, ώστε να ανταποκρίνονται στη διακηρυγμένη πρόθεση τόσο της κυβέρνησης, της παρούσας, της Νέας Δημοκρατίας, όσο και της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, να μειωθεί το διοικητικό βάρος, τα γραφειοκρατικά εμπόδια, αλλά και το κόστος για τη σύσταση των εταιριών. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε καταψηφίσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1151 του 19, που τροποποιεί την Οδηγία 1132 του 17 σχετικά με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου, αλλά και για έναν επιπρόσθετο λόγο, ότι αυτή η Οδηγία εντάσσεται σε μια μεθοδική επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εναρμόνιση του εθνικού εμπορικού δικαίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά όσον αφορά το δίκαιο των εταιριών, την αντικατάσταση του εθνικού δικαίου των κρατών μελών από ενιαία ευρωενωσιακή νομοθεσία, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβασή τους στην ενιαία καπιταλιστική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ελευθερίες κίνησης του κεφαλαίου. Τα άρθρα 52-55 του παρόντος σχεδίου νόμου κάνουν υποχρεωτική την εγγραφή στο νεοσύστατο Μητρώ μη εμπορικής οικονομικής δραστηριότητας στα πλαίσια του ΓΕΜΗ, νομικά πρόσωπα που μέχρι τώρα δεν ήταν υποχρεωτικό να εγγραφούν. Σε αυτά περιλαμβάνονται αστικές εταιρείες, ιδρύματα, αγροτικοί συνεταιρισμοί και άλλοι. Με το άρθρο 56 συγκροτείται Γενικό Μητρώ Μελών Επιστημονικών Φορέων για να εντάσσονται προαιρετικά πρόσωπα που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα, δεν διενεργούν εμπορικές πράξεις και είναι μέλη επιστημονικών φορέων. Πρόκειται για μια ρύθμιση που αφορά γιατρούς, οδοντίατρους, πολιτικούς μηχανικούς, οικονομολόγους, λογιστές, ψυχολόγους, ηθοποιούς και πάρα πολλά άλλα ελεύθερα επαγγέλματα. Η ένταξή τους στο Μητρώ αποτελεί προϋπόθεση για να λάβουν κάθε είδους ενωσιακή οικονομική ενίσχυση ή επιχορήγηση μέσω του ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλων πηγών. Προφανώς, αποτελεί ρύθμιση για τη διαδικασία που θα ενισχύσει την επιχειρηματική δράση στους παραπάνω κλάδους, στα επαγγέλματα αυτά και ιδιαίτερα των μεγαλοεπιχειρηματιών των χώρων αυτών. Σε τελική ανάλυση, κυβερνήσεις, αστικό κράτος, το κεφάλαιο πασχίζουν
να θωρακίσουν την καπιταλιστική οικονομία, την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί το μέγιστο κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτούς τους στόχους υπηρετεί και η λεγόμενη πράσινη μετάβαση. Μας έχει φάει τα αυτιά, η οποία με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στην ενεργειακή φτώχεια, σε εκτείναξη τιμών, σε απαξίωση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας. Τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουν αυτή την πολιτική. Στηρίζουν τον μηχανισμό του χρηματιστηρίου της ενέργειας, του εμπορίου ρήπων, που εκτόξευσαν την τιμή του λιγνίτη. Τα λεγόμενα μέτρα ανακούφισης της κυβέρνησης που έχει ανακοινώσει πραγματικά αποτελούν εμπεγμό για το λαό. Διότι όχι μόνο δεν ανακουφίζουν, αλλά οδηγούν τους φτωχούς να πληρώνουν για τους φτωχότερους και οι πλούσιοι οι πλουσιότεροι. Η κυβέρνηση λέει ότι θα εκτροχιαστούν τα δημοσιονομικά αν καταργηθούν οι άδικοι φόροι στα καύσιμα, την ενέργεια, στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, όπως προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και τα συνδικάτα. Η ίδια η κυβέρνηση όμως ετοιμάζει νέα δώρα στους επιχειρηματικούς ομίλους, προετοιμάζει νέους πολεμικούς εξοπλισμούς δίπλα σε όσους έχει ήδη ψηφίσει μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής. Το ΚΚΕ από τη θέση και από τη θέση αυτή καλεί τους εργαζόμενους, το λαό, να διεκδικήσουν εδώ και τώρα ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα προστασίας του εισοδήματος των φτωχών αυτοαπασχολούμενων της πόλης και της υπαίθρου. Δεν μπορεί η οικονομία να αντέχει τη μείωση της φορολογίας στα κέρδη των λίγων, αλλά όχι την κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν μπορεί η οικονομία να αντέχει δεκάδες φοροαπαλλαγές από τους εφοπλιστές, αλλά όχι την ενίσχυση του συστήματος υγείας, αυξήσεις της συντάξης για την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. Δεν μπορεί η οικονομία να αντέξει, πολεμικούς εξοπλισμούς μαμούθ, αλλά όχι την κατάργηση των πράσινων φόρων στην ενέργεια, τη γενναία μείωση και το πλαφόν στις τιμές στα βασικά είδη διατροφής. Και πολλά άλλα φυσικά, που για όλα αυτά αύριο οι εργαζόμενοι δίνουν το δικό τους μαχητικό παρόν στην πανελλαδική πανεργατική απεργία. Είναι μία μάχη για την επιβίωση των εργαζομένων. Και από αυτή την άποψη όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να δώσουν το δικό τους μαχητικό παρόν στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα, εδώ στο Σύνταγμα, στις 11 το πρωί, και να κάνει η υπόθεσή του την οργάνωση της μεγάλης αυτής μάχης, συσπειρωμένη στα σωματεία τους, για να μην πληρώσει ο λαός τα σπασμένα και του πολέμου και της ακρίβειας. Πρέπει να πει ένα μεγάλο αρνούμαστε να συνεχίσουμε να πληρώνουμε το κόστος των πολιτικών στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων, τις επενδύσεις τους, τα κέρδη τους, τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενέργεια, στην αγροτική παραγωγή, την εμπλοκή στον υπεριαλιστικό πόλεμο, τους νατοϊκούς σχεδιασμούς, τη συμμετοχή τους στις ενεργειακές business. Για να σταλεί το μήνυμα ότι ο λαός δεν πρόκειται να βάλει άλλο πλάτη, δεν πληρώνει άλλο για τα κέρδη του κεφαλαίου, ούτε για τους υπεριαλιστικούς πολέμους, έχοντας βέβαια πάντα συνείδηση ότι δεν υπάρχουν σωτήρες, ότι ο ίδιος μπορεί να σώσει τον εαυτό του με την αλληλεγγύη, τον αγώνα, την αντίσταση, την πάλη στην κατεύθυνση της ανατροπής αυτού του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος και την οικοδόμηση της νέας κοινωνίας που είναι ο σοσιαλισμός. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.